Η κυρία Θεανό Φωτίου κοντά μας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια και πολλά σε εσάς, και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας. Και Ελλάδα. Στο πώς βλέπει τις εξελίξεις η αξιωματική αντιπολίτευση, η κυρία Φωτίου. Εσείς βλέπετε ούτως ή άλλως όλο αυτό το διάστημα, το λέτε σχεδόν καθημερινά, και νέα μέτρα και νέο μνημόνιο. Δεν βλέπετε να βγαίνουμε από αυτό το σκοτεινό τούνελ, όπως τουλάχιστον βλέπει η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό που θα ήθελα να διευκρινίσουμε και να μας διευκρινίσετε εσείς είναι, εάν παραδέχεστε την ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος και δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που επετεύχθη το πρωτογενές πλεόνασμα, ή αν δεν συμφωνείτε ούτε με τον τρόπο, ούτε βλέπετε πρωτογενές πλεόνασμα. Κυρία Βουσδούκου, κάνατε πολλές ερωτήσεις. Να σας απαντήσω. Πρώτον, για μας όσο δεν γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή διαγραφή του χρέους, δεν υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν υπάρχει με την ουσιαστική έννοια. Θα σας πω τι εννοώ. Πόσα πρέπει να δίνουμε δις το χρόνο εάν δεν αλλάξει το ύψος του χρέους? 9 δις. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το πρωτογενές πλεόνασμα που η χώρα από του χρόνου, εάν δεν παίρνει νέα δάνεια, πρέπει να βγάζει. Δηλαδή 9 δις. Αυτό είναι το ένα. Όσο λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτό το ύψος των 325 δις χρέους δεν αλλάζει, τόσο η χώρα θα βυθίζεται πιο βαθιά στην ύφεση. Γι' αυτό λέμε, αυτό είναι τεράστιο λάθος που έγινε σήμερα. Όχι μόνο γιατί εξαναγκάστηκε ο λαός να χδαρθεί για να βγάλει το περιβόητο πρωτογενές πλεόνασμα πριν την ώρα του, με την έννοια ότι σε συνθήκες ύφεσης δεν μπορεί να έχει αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό σημαίνει απλούστατα αυτό που υφίσταται σήμερα ο ελληνικός λαός, και συγχρόνως, χωρίς να σου έχει απαιτηθεί, γυρίσαμε αυτή τη στιγμή το 70% αυτού που βγάλαμε χωρίς να μας έχει ζητηθεί στους δανειστές. Αυτό κάναμε αυτή τη στιγμή για να υποστηρίζουμε ότι το 30% θα το διαθέσουμε στον κόσμο. Αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, κυρία Μπουζούκου, ήταν πολιτικός πομφόληξ, δηλαδή είναι προεκλογικό τέχνασμα. Προεκλογικό τέχνασμα για την κυρία Μέρκελ, για να γυρίζει αριστερά-δεξιά σε όλη την Ευρώπη, αυτή και τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, και να λένε επετεύχθη το πρωτογενές πλεόνασμα, επομένως πέτυχε το μνημόνιο. Μία τελεία, αυτό είναι το δώρο. Εγώ θέλω, αν μπορείτε, για να καταλάβουμε. Είναι αντιληπτό όλο αυτό το σκεπτικό το οποίο μας αναπτύσσετε. Αλλά εν κατακλείδη, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το πώς φτάσαμε εδώ, ή διαφωνείτε συνολικά, δεν αναγνωρίζετε τίποτα? Αυτό ρωτάω. Αυτό ρώτησα και πριν. Κυρία Μπουζούκου, έχουμε μια ολόκληρη λογική που έχουμε εξηγήσει στον ελληνικό λαό και που δεν έχουμε διαψευστεί σε τίποτα. Σε ο ελληνικός λαός πρέπει να θυμάται ότι από την πρώτη στιγμή είπαμε θα αυξάνεται το χρέος με αυτές τις πολιτικές. Διαψευστήκαμε? Όχι. Διαψευστήκατε στο ότι δεν θα είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα. Όταν μπήκαμε, κύριε Κοντογιάννη, στο μνημόνιο, όταν μπήκαμε, οι συνθήκες ήταν καλύτερες από τώρα που βγήκατε στις αγορές. Άρα, ποιος είναι αυτό, θα σας πω. Ποιος είχαμε 120% χρέος. Είχαμε 120% χρέος και τώρα το χρέος είναι 175%. Είναι καλύτερα ή χειρότερα? Ένα. Λοιπόν, κύριε Κοντογιάννη, μια κουβέντα για να περάσουμε και στο επόμενο θέμα. Έχουμε 2 λεπτά. Δύο. Λοιπόν, άρα είχαμε, αυτή τη στιγμή βγαίνουμε σε αγορές προστατευμένα. Γιατί? Γιατί διευκολύνουμε τους προεκλογικούς αγώνες των συγγενών σας κομμάτων. Για να λένε ότι το μνημόνιο. Άρα είναι κατασκευασμένο αυτό, λέτε, κυρία Φωτίου? Είναι κατασκευασμένο και θα σας πω σε ποιο επίπεδο. Είναι κατασκευασμένο στο επίπεδο του ότι πρωτογενές πλεόνασμα μπορείτε να πετύχετε κι εσείς, κυρία Μπουζούκου, εάν παίρνετε 1000 ευρώ το μήνα, ναι, δεν τρώτε καθόλου και στο τέλος του μήνα βγάλετε 1000 ευρώ στην άκρη. Αν θα έχετε πεθάνει η επιβιώση, είναι πρόβλημά σας. Αλλά το πρωτογενές πλεόνασμα το κάνατε. Μία κουβέντα, κύριε Κοντογιάννη, γιατί έχουμε ένα λεπτό και θέλω να προχωρήσουμε και σε ακόμα ένα ελληνικό λαό. Έχω κουραστεί. Έχετε κουραστεί να ξέρετε την πραγματικότητα, κύριε Κοντογιάννη. Μία κουβέντα, κύριε Κοντογιάννη.
βοηθήστε να ξέρετε αυτό που ξέρει ο ελληνικός λαός. Εγώ θα σας αφήσω. Εσείς μιλάγατε πάνω μου και έχετε μιλήσει κι άλλα 5 λεπτά πριν από μένα. Κύριε Κοντογιάννη, ξέρω να μιλήσετε για το ίδιο θέμα. Μία κουβέντα. Έχω κουραστεί να βλέπω τη ζωή να διαψεύδει τον ΣΥΡΙΖΑ. Τη μία δεν θα πετυχαίναμε πρωτογενές πλεόνασμα, την άλλη αμφισβητούσε τον τρόπο που το πετύχαμε. Μα με αυτούς τους όρους πρωτογενές πλεόνασμα. Για να έρθουμε τώρα. Βγάζει και η κυρία Μπουσδούκου άμα θέλει. Θα ήθελα ένα σχόλιο και μια τοποθέτηση και από εσάς για το τι γίνεται με αυτή την περιβόητη υπόθεση γύρω από το όνομα της Σαμπιχά Σουλεϊμάν. Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι αποφασίσατε να την εντάξετε και 2-3 μέρες αργότερα αποφασίσατε να την απομακρύνετε και μάλιστα εδώ σας κατηγορούν ότι δεν έχετε δώσει και δεν το έχετε δικαιολογήσει σαφώς. Δεν έχετε δώσει αιτία για αυτό το λόγο, για αυτή την κίνηση. Καταρχήν να πω ότι ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Εδώ φαίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό εδώ φαίνεται ότι γίνεται το θέμα των μειονοτήτων στην Ελλάδα. Πρώτο θέμα ξαφνικά στα δελτία ειδήσεων από εκεί που τους είχαν εντελώς. Ποιο μειονότητα, μία μειονότητα υπάρχει? Με συγχωρείτε, μία μειονότητα. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλές μειονότητες. Κύριε Κοντογιάννη, δεν την αμφισβητούμε. Αυτά είναι τα εύκολα, κύριε Κοντογιάννη. Είναι εθνικά επικίνδυνα. Βάλατε έστω και έναν άνθρωπο από αυτή τη μία μειονότητα στα ψηφοδέλτια σας. Όχι. Αφήστε δεν λοιπόν τις ψηφνάδες, διότι όταν η κυρία Σουλεϊμάν λέει εσείς Ρωμά, εγώ έκανα αγώνα για τα συμφέροντα των Ρωμά εναντίον της κατάστασης που μας έχει φέρει το ελληνικό κράτος, εννοούσε τη δική σας κυβέρνηση. Μάλιστα. Και του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δεν εννοούσε γενικώς. Η δική μας κυβέρνηση το 90 έφερε την οικονομία και την ισοπαλία. Πρέπει να κλείσουμε, έχουμε ήδη περδεί το χρόνο. Θα βάλετε τώρα κανέναν υποψήφιο από τις μειονότητα, όποια ορίζετε μειονότητα. Κυρία Μπουσδούκου, πέρα από τις φωνές και τις κραυγές, όλα αυτά που ακούγονται και η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι εθνικά επικίνδυνη. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε, θα μας κλείσουν αέρα, έχουν πέσει ήδη οι τίτλοι τέλους. Η τακτική του κυρίου Χριστόπουλου που βγαίνει και να μια φορά και δεν για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπορεί να κάνει μειονότητα, μπορεί να κάνει λάθη, αλλά τα διορθώνει και δεν υπάρχει άκρα του τάφου. Αύριο στις 10 τα λέμε.